Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας. Είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Στεπέτης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Νίκος Κέτθυρος επίσης είναι μαζί καλημέρα, μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Και Χαράλαμπος Σταυρίδης. Πολύ καλημέρα. 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 Καλώς ορίσατε. Και καλό τρίμερο εν όψη. Ναι, ναι. Καλό τρίμερο και μακριά από εμάς ο κορονοϊός. κύριε Θεοπέμπτου, όλοι μιλάμε για μέτρα πρόληψης, όσο δεν υπάρχει θεραπεία και δεν υπάρχει αντίκο φάρμακο το οποίο να αντιμετωπίζει αυτό τον ιό για την ώρα. Και είναι η λογική σίγουρα θα πρέπει να μπει μπροστά. Και θα θέλαμε να μας πείτε, βάσει των δεδομένων που έχουμε ενώπιον μας σήμερα, αν θα προτείνετε να κλείσει και η Βουλή. Εντάξει, νομίζω θα συμφωνήσω και ο συνάδελφος μου ότι ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει έρχεται στη Βουλή είναι πολλής. Είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν και οι εκπαιδευτικοί και όσοι εργάζονται μέσα σε πολλοί κόσμο, πάντα έχει πιο αυξημένο ό,τι κυκλοφορά, το μαζεύεις και το ίδιο παθαίνα και εγώ όταν ήμουν στην εκπαίδευση. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός. Τέτοιου έκταση τα είχαμε και στο παρελθόν. Εγκαλά ο κόσμος όμως να γνωρίζει τα μέτρα πρόληψης, γιατί είναι πέρα από το ότι είναι κανόνες υγιεινής, είναι ένα θέμα να προστατευτείς χωρίς να πανικοβάλλεσαι. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί ένας λίγο περισσότερο πανικός από ό,τι έπρεπε. Από την άλλη όμως, θα θέλαμε η κυβέρνηση να παίρνει τα μέτρα τα οποία συστήνονται για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε κρούσματα ή οτιδήποτε άλλο στην Κύπρο, είτε προστασίες στο αεροδρόμιο, οι οποίες τους ελέγχους θα τους ήθελα να ήταν λίγο πιο αυστηροί, ή αν θέλετε και το τι συμβαίνει και με τα κατεχομένα. Να σας δώσω κάτι, κύριε Θεοπέμπτου. Η μία πτυχή είναι τα θέματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι η μεγάλη ανησυχία είναι να μην ασθενήσει μαζικά ο κόσμος. Ναι. Σωστά. Δηλαδή, δεν είναι ότι, γιατί μιλάμε για θανατηφόρο ιό, 2% είναι η θνησιμότητα. Και ορισμένες ηλικίες. Και ορισμένες ηλικίες, ορισμένες κατηγορίες. Δεν περιορίζεται μόνο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιορίζεται μόνο σε άνω των 80 ετών, όπως μας λένε πολλοί. Έχει και νεαρότερους με βαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αυτή είναι η μία πτυχή. Τα θέματα δημόσιας υγείας που έχουν αντίκτυπο και στην οικονομία, όμως βλέπουμε μέσα σε αυτή όλη την κατάσταση που δημιουργείται. Και ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας είναι χαμηλά, τα χρηματιστήρια να πέφτουν, να γίνονται ακυρώσεις για τις διακοπές τους. Δεν μιλάω για την Κύπρο, μιλάω γενικότερα για την εικόνα που παρουσιάζει το παγκόσμιο, το εμπόριο να επηρεάζεται, λόγω του ότι λαμβάνονται μέτρα και για εκδηλώσεις. Αυτό έχει αλυσίδε τότε επιπτώσει και στην οικονομία ενός κράτους. Όλη αυτή η κατάσταση θα έρθει να μας βρει κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Γιατί είναι παγκοσμιοποιημένη και η οικονομία. Να μην ξεχνούμε ότι έχει πληγεί και το εμπόριο. Για παράδειγμα, ακόμα και προϊόντα τα οποία είχαν προέλευση, χώρα προέλευση στην Κίνα, θα δείτε ότι ξεκίνησε να εμφανίζεται πρόβλημα. Πέραν από τις πτήσεις, τις οποίες είναι για παράδειγμα πτήσεις του τουρισμού, έχουμε και πτήσεις ή πλοία τα οποία είχαμε για το εμπόριο, τα οποία επηρεάζονται. Και εκθέσεις οι οποίες γίνονταν, επισκέψεις εμπορικές, όλα αυτά τα πράγματα. Διότι λέει κάποιος, εντάξει, γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε κινδυνό, και ξεκινάς και προσέχει ο ένας, προσέχει ο άλλος. Σωστά λέω εγώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχεις αυτές τις επιπτώσεις. Εντάξει, είναι γι' αυτό που πάντα οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έναν risk analysis, να ξέρουν τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί και πώς θα αντιδράσουν ανάλογα με την κατάσταση την οποία. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό με την οικονομία. Πρώτα βεβαίως μπαίνει στην εξίσωση η υγεία, αλλά η οικονομία φαίνεται πως θα επηρεαστεί αναπόφευκτα από αυτήν την ιστορία. Ιδιαίτερα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε μερικούς μήνες ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Ήδη παρατηρούνται ακυρώσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό μαθαίνουμε. Δεν ανακοινώνεται επίσημα, αλλά αυτό συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Πείζουμε να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάξουν τα δεδομένα. Θα δούμε. Είναι γι' αυτό που λέω ότι όπως κάνουν και όλες οι επιχειρήσεις,
που έχουν μια υποχρέωση, να θέλετε, αν θέλουν να λειτουργούν σωστά, να κάνουν μια ανάλυση κινδύνου για το τι μπορεί να συμβεί, mm-hmm. πρέπει να το κάνουμε και για την κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα για τον τουρισμό. Πρέπει να δούμε τι είναι να κάνουμε, γιατί έχουμε πολλοί κόσμο ο οποίος ζει από τον τουρισμό και είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος δεν στοιχίζει mm-hmm. και πρέπει να τον κάνεις για να είσαι σίγουρος. Τότε μελέτες κάνουμε, κύριε Θεοπέμπτου, να κάνουμε μια παραπάνω που να αξίζει τον κόπο, ένα backup σχέδιο, είναι κακό. Τόσες μελέτες κάνουμε και τις περισσότερες δεν τις αξιοποιούμε. Ακριβώς. Είμαστε βιβλιοθήκες με μελέτες. Κύριε Θεοπέμπτου, έτσι ένα σχόλιο του κύριου Σταυρίδη είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό με τους χώρους, τους κοινόχρηστους, τους δημόσιους χώρους, τις τουαλέτες που έχουμε, που ειλικρινά δεν μπορεί να περάσει πλάσμα να μπει, σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορείς να μπεις μέσα, όση ανάγκη είναι να έχεις, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Μπορεί να μπεις μέσα να περάσεις πόξ. Πόξ δεν μπορείς να περάσεις. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι τραγικό γιατί... Και Κύπρο... είναι ένα θέμα που έχει άμεση σχέση και με αυτό που συζητάμε. Έχει, αλλά δεν έχουμε φήμη ούτε για καθαρούς δημοσίους χώρους, ούτε για καθαρές τουαλέτες. Δυστυχώς είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πραγματικά εγώ ντρεπούμαι. Και εγώ ντρεπούμαι πραγματικά. Να σας πω ότι για παράδειγμα θα δείτε ότι έχει χώρες, αν δεν κάνω λάθος, η Γερμανία, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με διάφορους μαγαζάτορες mm. και θεωρούνται τα αποχωρητήρια του καταστήματος δημόσιες αποχωρητήρια για να τα φροντίζουν τα ίδια mm. τα δικά τους. Mm. Αλλά βλέπετε ότι αυτό το κομμάτι το οποίο θέλαμε και λέω και εγώ πριν, ότι πρέπει να γίνει προγραμματισμός, πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να αντιδράσουμε. Δεν είμαστε και πολλά καλοί παστούτα. Δηλαδή μπορεί να κάτσουν να μαζευτούν, έστω και αν τα κάνουμε. Αυτό που λέει ο κύριος Κέτσιρος πριν, έχουμε συρτάρια γεμάτα από προγραμματισμούς και πολιτικές, τις οποίες όμως δεν εφαρμόζουν. Σας πω για παράδειγμα, εγώ ήρθα από την Αθήνα την Κυριακή το βράδυ. Δεν και ρώτησε με κανένας που ήμουν, αν ήρθα σε επαφή με τροποτήποτε, αν επέστρεψα από την Κίνα. Αν με επιτρέψω, επειδή παρακολουθούσα την κρατική ραδιοτηλεόραση της την ΕΡΤ. Ήταν το ρεπορτάζ για την επιστροφή των φοιτητών των Ελλήνων που ήταν αποκλεισμένοι στην περιοχή του Μιλάνου. Και ένας από αυτούς που ήρθε από εκείνη την πλέον επικίνδυνη ζώνη, είπε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μας ρώτησαν τίποτα, δεν μας έκαναν κανένα έλεγχο. Το έζησα. Ούτε ερωτηματολογίο σας έδωσα, ούτε ανακοίνωση έγινε, δηλώστε αν έρχεστε από... Όχι, δεν μας ρώτησαν τίποτα. Θα ρωτήσουμε να εμείς στείλτε κάμερα σήμερα. Ίσως πιεστούν και βάλουν ερωτηματολογίο. Είναι στις αποφάσεις, αλλά έπρεπε αυτό που λέμε. Δεν είναι αντιπολιτευτικό. Αντιλαμβάνεσαι, Χαρνάμπε. Απλά θέλω να πω ότι θα ήθελα να είμαστε προγραμματισμένοι. Δηλαδή, είναι σωστό να ρωτώ, είναι σωστό να βγάλω και ανακοινώσεις για το τι θα κάνουμε στους δημόσιους χώρους, να βάλουμε τις τοπικές αρχές να δράσουν. Είναι σωστό να κάνουμε αποστηρώσεις ή ξέρω εγώ, να στείλουμε περισσότερα χημικά ή οτιδήποτε χρειάζεται για να επιβεβαιωνούμαστε ότι έχουμε ασφάλεια υγείας mm-hmm. στα σχολεία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάτσει η κυβέρνηση, αν δεν το έχει κάνει ήδη κάτω, να κάνει τον προγραμματισμό της και για τη δημόσια εκπαίδευση, όλους τους χώρους που μαζεύεται πολλοί κόσμος, να δούμε τι θα κάνουμε και με τον τουρισμό. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει η ανάλυση κινδύνου, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Πώς να αντιδράσουμε, ποια είναι η εικόνα θα προβάλλουμε στο εξωτερικό. Και θα είναι αλυσιδωτές οι επιπτώσεις ενδεχομένως. Δηλαδή, αν υπάρξει πρόβλημα στον τουρισμό, που αναμένω ότι θα υπάρξει, γιατί ήδη στο εξωτερικό μιλούν έτσι για μείωση της κίνησης των τουριστών. Ακυρώνονται χιλιάδες πτήσεις. Ακυρώνονται ενδεχομένως. Είναι αναμενόμενο. Λόγω μεγέθους, είμαστε μια μικρή επαρχία της Ευρώπης. Σε σύγκριση με τις περιοχές της Ιταλίας που έχουν πληγεί, εμείς είμαστε, μπορεί να πει κάποιος, και μια μικρή πόλη. Άρα αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς ότι στην περίπτωση που ανεβρεθεί ένα κρούσμα, που διαγνωστεί ένα κρούσμα, τότε ίσως η εξάπλωση να γίνεται με μεγαλύτερη εύκολη. Και είναι εκεί που θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Εντάξει. Άρα μήπως τουλάχιστον αργήσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο μέσα από διάφορες εκστρατείες, διαφημιστικά σποτ, τα οποία τώρα ετοιμάζονται εκεί στο PIO και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αργήσαμε μήπως να βγούμε μπροστά, αργήσαμε να δώσουμε βασικές συμβουλές και οδηγίες στο κοινό. Γιατί ξέρετε, ο πανικός είναι κακός σύμμαχος. Αλλά πώς γεννάται ο πανικός? Μέσα από την άγνοια και την έλλειψη πληροφόρησης. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο.
Πότε είδατε οποιαδήποτε κυβέρνηση να παίρνει προληπτικά μέτρα? Πότε είδατε οποιαδήποτε κυβέρνηση να μιλά στον κόσμο για το τι είναι το σωστό να κάνει? Εν τω κάνει τα η κυπριακή κυβέρνηση αυτά τα πράγματα? Από πού μα θέλει ο Κυπρέος πώς θα πρέπει να φροντίζει την προσωπική του υγεία? Από πού μα θέλει πώς να τρώει? Έχει οπουδήποτε καμιά ιστοσελίδα στην κυπριακή κυβέρνηση που να σου λέει τι είναι το σωστό και τι να προσέχει για τη διατροφή σου? Τα μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα περιοδικά, και αν κάτσει κανένας δεν είναι εφευτή. Είπε μας κανένας οτιδήποτε για το ότι πλάφτει το κάπνισμα, ότι πρέπει να τρώεις αυτόν και αυτόν και απόφευγει αυτό? Καμιά κυβερνητική υπηρεσία δεν παίρνει μέτρα πρόληψης. Είναι εδώ που φαίνεται και το κενό τώρα εδώ, και η αδυναμία. Εδώ υπάρχει, αν μπορούμε να το εντοπίσουμε επικοινωνιακά, και ένα κενό στο Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να βγαίνει μπροστά και να ενημερώνει την κοινωνία πόσα είναι τα κρούσματα, πόσα είναι τα ύποπτα κρούσματα, αν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Να υπάρχει έτσι μια συνεχής ενημέρωση που να κάνει τον κόσμο να εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι με ενημερώνει. Δεν χρειάζεται να ακούω από τα μέσα που καμιά φορά είναι και αυτές τις σελίδες που μεταδίνουν ό,τι θέλουν και δημιουργούν και πανικό. Έτσι να νιώθεις μια ασφάλεια ότι συμβαίνουν αυτά τα οποία πρέπει να συμβαίνουν. Και ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ναι. Και ότι μπορούμε να αντιδράσουμε έστω και αν έχουμε ένα κρούσμα. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα συζητούμε που είναι να πάρουμε τα άτομα. Καταλαβαίνετε ότι. Θα ανακοινωθεί αυτό σήμερα. Δεν συμβαίνει, δεν είναι πιο υπεύθυνο. Μπορεί να ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλό τρίμηνο. Ευχαριστούμε, κύριε Δοβέμψου.